Και θα ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη. Γεια σου, Εμιλία. Γεια σας. Θα σου ξαναλλάξω τα μαλλιά. Έχουμε αυτά που πιάνουν τα μαλάκια, τα λαστιχάκια αυτά που συχνάται ο Στέλιος. Μπορεί εγώ να δεν έχω κανένα... κάτι τώρα. Στα... Μην το πει! Μην το πει! Μην το πει γιατί με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε αν στη Θεσσαλονίκη πιάνουμε έτσι τα μαλλιά μα. Αλήθεια! Ναι, αλήθεια! Δεν το πιστεύω. Ωραία, το πιστέψει. Και τι λες. Ότι δεν τα πιάνουμε όλα τα μαλλιά μα. Ψέματα. Έτσι. Αφού εγώ δεν τα έχω πιάσει ποτέ. Κατερίνα. Έχω εγώ ένα. Όχι, ένα... αυτό. Όχι, έβγα. Εγώ λαστιχάκι ήθελα να πω. Λαστιχάκι, παιδιά. Ωραία. Έλα, η Κατερίνα μου, μπορεί η Εμιλία να πιάσει τα μαλλιά της στο πλάι ένα κοτσιδάκι εδώ. Ερώτα την Εμιλία εδώ. Στο πλάι. Στο πλάι. Φιλά πλάι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Όλα. Στο πλάι. Προσπαθώ. Και εδώ έχει γίνει πολύ δουλίτσα με το κρεπάρισμα. Όχι πίσω, εδώ. Ωραία, να πάω να τα πιάσω, να τελειώσω. Ναι, ναι, δηλαδή, πρέπει να πήγαινα εγώ, αλλά δεν έχω. Να τελειώσω το σχόλιο. Είναι πίπουφα και δομήτη, αλλά τη μία μόνο, αυτό. Και εσύ έχεις κάτι ιδέες. Μα... κάτι γιατί δεν ήταν 80's η πίπουφα και δομήτη. Εσύ πες μου, εγώ δεν είχα γεννηθεί. Ότι μόνο εγώ θυμάμαι τα 80's. Όχι, θα σε πονέσει αυτό. Θα θυμάμαι και εγώ, Κατερίνα. Όπως είσαι, όχι όλα πιασμένα, σε ογκό και κάτσε τώρα, είναι τσιμέντο εδώ τώρα, δεν είναι αστεία με το παιδί. Ψηλά να φαίνεται στο πλάι εδώ. Η Εμιλία μου έχει υποφέρει αυτή τη στιγμή. Όχι, μέσα μου πονάει. Εγώ στις αντιδράσεις μου βλέπω τον καθρέφτη. Λέω τώρα τι δεν γίνει. Πώς πάει αυτό. Όχι, Παναγία μου. Πολύ ωραία. Στάσου να το δω. Κοίτα, δεν ωραίο είναι σαν πάντα. Ξέρεις κάτι, δεν το έκανε τέλεια, αλλά... Όχι, έδειξε, φίλη μου, έδειξε. Τέλεια. Είναι πολύ cute. Όχι, είσαι κούκλα. Είναι πολύ 80's αυτό, να ξέρεις. Είναι 80's. Είναι πολύ 80's. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ωραία. Ήθελα να πω ότι μπορεί να μην τέλεια φτιαγμένα, ναι, αλλά σίγουρα είναι πιο 80's από αυτό που πήγες να κάνεις πριν, που δεν ήταν πολύ επιτυχημένο. Είναι ωραίο το σακάκι που φοράς, είναι πάρα πολύ το χρώμα που διάλεξες. Ωραία ιδέα να βάλεις το ψηλό μέσο, αν και δεν σου κάθεται πάρα πολύ σωστά. Εδώ. Ναι, είναι λίγο το κόψιμο περίεργο, είναι λίγο αυτό που λέω, πάνω βρακάκι σου κάθεται λίγο, περίεργα. Ναι. Α, ωραία. Παρόλα αυτά, είναι ένα 80's look. Okay. Μόνο το πόνο που δεν μου αρέσει είναι η υπερβολή στο κόσμημα που έχει όλα αυτά τα χρώματα. Εντάξει, ήθελες να κάνεις κάτι υπερβολικό, το καταλαβαίνω, θα μπορούσε να το κάνεις κάπου αλλού στα χέρια αν δεν έχεις βάλει κτλ. Όχι εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι πάρα πολύ, δείχνει την εικόνα λίγο, έχει μια ανισορροπία. Πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο του, δεν συνεχίζεται πουθενά αλλού αυτό και ξαφνικά ένα κόσμο τεράστιο με πολλά χρώματα μόνο του. Οκ, okay, ναι. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Στέλιο, πάμε σε σένα. Ναι, εμένα η αλήθεια μου αρέσει τα μαλλιά πριν. Ναι, το καταλάβαμε. Αυτά τα μαλλιά δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, δηλαδή, σίγουρα μπορώ να τα δω σε ένα άλλο look, όχι με σακάκι και κοσμήματα. Mm-hmm. Σε ένα πιο casual ladies look θα το βλέπα. Φερμένο στο σήμερα, για να δούμε αυτά τα μαλλιά σήμερα εννοώ. Ωραίο είναι το κολλιέ. Μ' αρέσει η φόρμα αυτή που επίσης ακροβατεί αυτό το late 70s, early 80s. Το βρακάκι αυτό γιατί το βάλες? Για υπερβολή. Υπερβολή. Θα προτιμούσα σίγουρα μαύρα παπούτσια και γόβες, όχι αυτά τα πιπτώου, για να μακρύνει η σιλουέτα. Και το φλούο, η αλήθεια μου, χτυπάει πάρα πολύ έντονα. Δεν υπάρχει γέφυρα για αυτό το φλούο. Αν είχε χρώμα ή φόρμα και δεν ήταν μαύρη, θα μου ήταν πιο ωραίο σίγουρα. Δηλαδή, σαν σιλουέτα μου αρέσει, σαν επιλογή κομματιών και σαν πατρών είναι πολύ ωραία. Κάτι με τα χρώματα και τις ισορροπίες με τις λάμψεις και όλα αυτά πάει λίγο περίεργα. Λάθος. Ναι. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Ηλιάνα μου. Εμιλία μου. Προτιμώ που έχεις κρατήσει το μακιγιάζ σου ήσυχο, γιατί το χρώμα που έχεις επιλέξει στο σακάκι είναι πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ, και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο με τις βάτες ίσως και να ήταν αρκετό. Δηλαδή για μένα τα κοσμήματα που έχεις επιλέξει δεν μου αρέσουν, θεωρώ ότι υποβαθμίζουν το στυλ, οι λάμψεις που έχουν συγκεκριμένες και τα χρώματα τον μπερδεύουν πάρα πολύ. Θα προτιμούσα λοιπόν να έχεις κρατήσει την ολόσωμη φόρμα μόνη της, να έχεις επιλέξει ένα άλλο παπούτσι, ένα άλλο χρώμα βασικά, γιατί εμένα μου αρέσει που φοράς μιούλ. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή μπορεί να το έβλεπα να είχε και λάμψη πάνω αυτό το παπούτσι, δηλαδή να συνέχιζε και να ήταν λαμπερό για να συνδεθεί με τη φόρμα σου ωραία και να έχεις και μια άλλη τσάντα, μια άλλη
Φιλοσοφία γενικά. Ναι. Γιατί ενώ την έχει δέσει με το παπούτσι και λίγο με τι λάμψει και σου κάνει λίγο αυτό το παιχνίδι των 80s, τώρα ξεκολλάει πολύ την εικόνα. Έχει πολύ πολυτέλεια η ολόσημη φόρμα που έχει επιλέξει. Είναι το σχέδιο τη έτσι, είναι το ύφασμα που έχει, είναι αυτή η λάμψη εδώ μπροστά, που όσο και να, όταν την κατεβάζει, πάει πολύ λάθος. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Εμιλία μου, πάρε το τέλειο κοτσί και πήγαινε στη θέση σου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ.